Πάμε να ανοίξουμε τώρα τις πολιτικές μας συζητήσεις. Καλησπέριζω για αρχή τη βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, την κυρία Άννα Ευθυμίου. Κυρία Ευθυμίου, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μελιγκόνη, σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, ξεκινώ ζητώντας σας ένα σχόλιο για τον και συντοπίτη σας στην Θεσσαλονίκη για την απώλεια του Αλέξανδρου Νικολαίδη. Εντάξει, είναι θερμά συλληπιτήρια. Πραγματικά είναι μια τεράστια απώλεια. Και επειδή είχα συνεργαστεί με τον Αλέξανδρο Νικολαίδη σε μια ημερίδα για το αντιντόπινγκ, όταν ήμουν δημοτική σύμβουλος, γνωρίζω και το κοινωνικό πρόσωπο που είχε σε όλη αυτή τη δράση του. Είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια για την Θεσσαλονίκη και για την πατρίδα μας και για τον αθλητισμό και για τον πολιτικό χώρο. Mm-hmm. Τώρα, περνώ στα πεζά. Λέω πεζά γιατί σημαντικά είναι, αλλά τέτοιες ειδήσεις σε κάνουν να συνειδητοποιείς ποια είναι τα πραγματικά σημαντικά στη ζωή. Τέλος πάντων τώρα. Κυρία Ευθυμίου, σήμερα στη Βουλή ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον επανεξεταστεί το θέμα με το πετρέλαιο κίνησης. Θέλω να σας ρωτήσω, μήπως η κυβέρνηση έχει αργήσει κιόλας. Όλο αυτό έχει επηρεάσει την εφοδιαστική αλυσίδα. Φαντάζομαι μιλάτε και με εμπόρους και με μεταφορείς και έχετε διαπιστώσει πόσο έχει επιβαρυνθεί το πράγμα. Όταν μιλάμε για ένα αγαθό το οποίο πλέον κάνει σχεδόν 2,20 το λίτρο. Κοιτάξτε, αυτό που όμως θεωρώ ως πολιτικό στοιχείο μπορούμε και πρέπει να κρατήσουμε από την ομιλία του Πρωθυπουργού σήμερα, την απάντηση μάλλον στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι η κυβέρνηση είπε ότι είμαστε ανοιχτοί σε λύσεις και ο Πρωθυπουργός είναι ανοιχτός σε λύσεις οι οποίες είναι ρεαλιστικές. Mm-hmm. Στο πλαίσιο αυτό, και αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να υπάρχει κυβέρνηση που ακούει και την αντιπολίτευση και όλο αυτό γίνεται γιατί ουσιαστικά διέρχεται η κοινωνία και μια μεγάλη κρίση. Ναι. Ένα αυτό. Δεύτερο, στο πλαίσιο λοιπόν αυτού είπε ότι προφανώς θα πρέπει να εξετάσουμε και αυτό που έγινε ότι το πετρέλαιο με το ντίζελ έχει ξεπεράσει τη βενζίνη σε τιμή. Δεν είναι εύκολο κάθε φορά να σταθμιστεί το τι μπορεί να προκύψει και ποιες ανάγκες μπορεί να υπερβούν κάποιες άλλες ανάγκες τις οποίες η κυβέρνηση προσπαθεί να καλύψει. Άρα ο Πρωθυπουργός είπε ότι το εξετάζει και θεωρώ ότι είναι σημαντικό αυτό, όπως είπε και ένα ακόμα σημαντικό, ότι θα αντιτετικοποιηθούν οι έλεγχοι στα πρατήρια για τα καύσιμα και γενικώς αυτό το θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα ουσιώδες, διότι έτσι εμπεδώνεται καλύτερα σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο και η εμπιστοσύνη του πολίτη προς την πολιτεία και προς το κράτος. Αυτά νομίζω λοιπόν είναι τα δύο στοιχεία που μπορούμε να κρατήσουμε και ως έτσι περαιτέρω προτάσεις που θα υλοποιήσει η κυβέρνηση. Απλώς το ερώτημα είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε δει την κυβέρνηση να προσπαθεί να σπάσει την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια. Δηλαδή, έχουμε δει την κυβέρνηση να προσπαθεί να βρει λεφτά για να καλύψει τα πάντα, να πάρει από τον κωδικό του πετρελαίου κίνησης για να δώσει μεγαλύτερο επίδομα για το πετρελαίο θέρμανσης που προφανώς είναι χρήσιμο πράγμα, δεν υπάρχει αμφιβολία, να κρατάει στα ύψη τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να μπορεί να χρηματοδοτεί τις επιδοτήσεις στο ρεύμα κλπ. Αλλά δεν ξέρω, εσείς είστε ικανοποιημένοι ας πούμε από τους ελέγχους που γίνονται στην αγορά? Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι είναι οι περισσότεροι μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Δεν έχω τα στοιχεία αν είναι οι περισσότεροι ή όχι. Πάντως γνωρίζω ότι η κυβέρνηση έχει βάλει πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους για την πώληση συγκεκριμένων προϊόντων καταναλωτικών. Πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους για την πώληση ηλεκτρικών συσκευών στο πλαίσιο του ανακυκλώνου. Πλαφών στο περιθώριο μεικτού κέρδους για τα καυσόξυλα πέλετ. Παρακολούθηση αποθεμάτων στις αποθήκες. Τα στοιχειώδη δεν είναι αυτά που λέτε όμως, τα αυτονόητα. Αλίμονο και αν σε αυτή τη συγκυρία δεν έβαζε πλαφών κέρδους. Το να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι επιχειρήσεις που έχουν, είναι τροπολογίες που περάσανε. Δεν είχαν γίνει αυτά, κύριε Μελιγκόνη. Δεν ήταν αυτά, είναι νομοθετήματα που έγιναν μέσα στο 2022 για να αντεπεξέλθουμε την κρίση. Ναι. Και επίσης,
Συγγνώμη, ακούω τη φωνή μου δύο φορές. Θα το φτιάξουμε, θα το φτιάξουμε. Προχωρήστε εσείς αν θέλετε τη σκέψη σας και θα το φτιάξουμε. Ναι, ναι, έφτιαξε ήδη. Και επίσης, αυτή τη στιγμή μιλάμε για τον μηχανισμό της ανάκτησης των υπερεσόδων. Ναι. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι κριτικής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εξήγησε ο Πρωθυπουργός ότι η ανάκτηση των υπερεσόδων γίνεται στην πηγή και είναι ένας μηχανισμός που έχουν υιοθετήσει και άλλα ευρωπαϊκά κράτη και πλέον έχει εγκριθεί από την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνεται ευρωπαϊκός μηχανισμός. Δηλαδή κάτι που πρώτη φορά θέσπισε η Ελλάδα έρχεται και γίνεται ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα γεγονός. Δηλαδή το διεφαρμόζει αυτόν τον περίπλοκο τρόπο έχει θετήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν μπορούμε εύκολα να το αφισβητήσουμε ή να πούμε ότι δεν λειτουργεί σωστά γιατί να πούμε ότι είναι διάτριτος. Αλλά αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός επίσης στην Βουλή, ακόμα και αυτός ο μηχανισμός έχει πλημέλειες. Υπάρχει η πρόθεση και η καλή διάθεση να εξεταστεί αυτό. Ναι. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή αυτές τις μέρες ακούμε πολλά για χυδαιότητα, τοξικότητα στον πολιτικό λόγο κλπ. Και θα πάμε σε αυτά. Πριν όμως πάμε στα φρικώδη αυτά του Κολονού, είχαμε χθες μια δικαστική απόφαση που δικαιώνει τον Αλέξη Τσίπρα και χαρακτηρίζει τα δημοσιεύματα σχετικά με την υποτιθέμενη βίλα στο Σούνιο, την υποτιθέμενη ανακαίνισή της και όλα αυτά τέλος πάντων, ως επινοήσεις του εκδότη που δημοσίευσε στην εφημερίδα του κυρίου Κουρτάκη αυτά τα πράγματα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, επειδή θυμάστε ότι το κόμμα σας είχε εξαπολύσει ομαδικά πειρά και επί μακρόν για αυτή την ιστορία. Ένα συγγνώμη λάθος θα έπρεπε να υποθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Μελικόνη, έχει υπάρξει τώρα μια δικαστική απόφαση. Mm-hmm. Οι αποφάσεις είναι σεβαστές. Δεν μπορώ να σχολιάσω πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και νομίζω ότι θα τοποθετηθεί και η παράταξή μου. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι επίσημο, οπότε δεν μπορώ να τοποθετηθώ και εγώ. Για να μείνουμε όμως στα περί χυδαιότητας και τοξικότητας, κατηγορείται εδώ και μερικές μέρες το ΣΥΡΙΖΑ ότι προσπαθεί να αποκομίσει μικροπολιτικά ωφέλη από αυτή την φρικιαστική υπόθεση. Θέλω όμως να ρωτήσω, όλη αυτή η ιστορία δεν ξεκίνησε με βουλευτές και στελέχη σας, τα οποία ψευδώς, το ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί δεν είστε μόνο βουλευτής, είστε και νομικός. Ψευδώς, τη μία έλεγαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε πλημέλημα τον βιασμό ανηλίκων, την άλλη έλεγαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε το άρθρο 71 που αποδίδει ποινή ισόβιας κάθερξης σε όλους όσοι καταδικαστούν για βιασμό ανηλίκων. Η Νέα Δημοκρατία δεν το ξεκίνησε όλο αυτό. Κύριε Μελιγκόνη, πρώτον, αυτό που θέλω να θέσω είναι ότι εγώ δεν μπορώ να χαρακτηρίσω αν έγινε ψευδός ή όχι. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μου, δεν είναι κάτι που γνωρίζω. Άρα πάμε τη συζήτηση ένα βήμα παρακάτω. Το θέμα Συγγνώμη, είναι γνωρίζετε ότι δεν ήταν ποτέ πλημέλημα ο βιασμός ανηλίκων. Αυτό δεν είναι θέμα. Το γνωρίζω. Τώρα, αν έγινε ψευδός αυτό από κάποιους άλλους, εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να επισέλθω σε αυτό. Δεν είναι ο ρόλος μου. Ο ρόλος μου όμως, πολύ καλά, ως βουλευτής, είναι να τονίσω και να συμβάλλω στο να μπορέσουμε όλοι μαζί να αντιμετωπίζουμε αυτά τα γεγονότα, τα οποία είναι φρικιαστικά, αποτρόπαια και χρειάζονται παραδειγματική τιμωρία. Και σε κάθε περίπτωση, σε ένα μήνα να σχηματίζει σε ένα φάκελο η αστυνομία που με 213 ονόματα και θεωρώ ότι δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς τόσο εύκολα ότι η αστυνομία δεν έκανε καλά τη δουλειά της. Και σύμφωνα και με τις δηλώσεις του κ. Θεοδωρικάκου, τα εγκληματολογικά λειτουργούν και συντονίζονται μια χαρά στα τάμπλετ, στα κινητά, κάνουν αυτό που πρέπει. Ναι. Από εκεί και πέρα, η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή που έκανε επέβαλε τη μοναδική ποινή της ισόβιας κάθεξης, αυτή ήταν η αλλαγή, και συν διάφορες αλλαγές που έκανε με την τροπή του ποινικού κώδικα για αυτά τα εγκλήματα να αναβαθμιστεί η ποινική μεταχείρισή τους. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι πηγάζουν δύο πράγματα. Το ένα είναι το κοπίπεδο της πρόληψης. Δηλαδή, πώς δεν θα πρέπει να φτάνουμε σε τέτοιου είδους φαινόμενα, πώς πρέπει να τα αποτρέψουμε, που το πιο σημαντικό είναι η οικογένεια, είναι το σχολείο. Ας πούμε, εγώ έχω ένα ερώτημα εδώ. Το κοριτσάκι αυτό πήγαινε σχολείο ή σταμάτησε να πηγαίνει? Πολύ σοβαρό ερώτημα, εννοείται. Ναι.
Και αν σταμάτησε να πηγαίνει, τι κάνανε οι καθηγητές. Και ξέρετε, εδώ βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα συνεχώς να αυξάνονται. Τι σημαίνει αυτό αυτόματα? Ότι η πολιτεία και η κοινωνία πρέπει να επιδείξει άλλα αντανακλαστικά. Δηλαδή, έγινε μία στελέχωση των σχολείων με ψυχολόγους, με κοινωνικούς λειτουργούς. Αυτοί επαρκούν για όλα αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε τώρα και για τη βία, ας πούμε, μεταξύ των ανηλίκων? Πώς πρέπει λίγο να το δούμε αλλιώς? Γιατί είναι πολύ δύσκολο και ένας εκπαιδευτικός καθηγητής να μπει στη μέση σε αυτό το πράγμα. Έχει δύσκολη θέση. Ένα, αυτό. Ναι. Επίσης, οι νέοι, οι πάρα πολλοί έφηβοι, και όχι μόνο έφηβοι, και παιδάκια, μπορεί και δημοτικό, βγάζουν τα ίδια, χρησιμοποιούν το κινητό και πολλές φορές με τις φωτογραφίες που αναπαράγουν, στην ουσία βγάζοντας και άσεμνες φωτογραφίες, οι ίδιοι δημιουργούν πορνογραφικό υλικό. Αυτό είναι το φαινόμενο του sexting. Ξέρουμε πόσο σοβαρό είναι αυτό ή πόσο διαδεδομένο ή πόσο κακό μπορεί να κάνει, πόσο κακοποιητική συμπεριφορά μπορεί να είναι αυτή. Δηλαδή η τεχνολογία σε κάποια πράγματα μας προλαβαίνει και εμείς πρέπει να επιταχύνουμε τις εξελίξεις και να πάμε πίσω από αυτή. Να μην δεν είμαστε πίσω από αυτή. Και κάτι ακόμα. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, και κλείνω, κύριε Μελικόνη, που πλέον λειτουργεί το σπίτι του παιδιού, γιατί όλη αυτή η δικανική εξέταση που υφίσταται, γιατί άκουγα τον κύριο Σκητή τι έλεγε, που υφίσταται μετά αυτό το τραυματισμένο παιδί, είναι πολύ δύσκολη. Άρα, σωστά έγινε, ψηφίστηκε το 17, έγινε το σπίτι του παιδιού στην Αθήνα, νομίζω όμως πρέπει να επιταχυνθεί και σε πολλές πόλεις να γίνουν τα σπίτια του παιδιού, γιατί δημιουργούν τις προϋποθέσεις εκείνες για να επουλωθούν, αν επουλωθούν ποτέ, τα τραύματα πιο εύκολα και να μπορέσουν να ενταχθούν πιο εύκολα ξανά στην κοινωνία. Κύριε Ευθυμίου, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση και τον χρόνο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.